Στο Βερολίνο θα φιλοξενηθεί στι 25 Νοεμβρίου η τριμερή συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Κιντζή και τον Αντώνιο Κουτέρε. Οι προσκλήσει του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ έγιναν δεκτέ και από τι δύο πλευρέ. Αναστασιάδη και Ακιντζή θα κληθούν να συνομιλήσουν σε ένα περιβάλλον με έντονο συμβολισμό επανένωση, καθώ αυτό το Νοέμβριο η Γερμανική Πρωτεύουσα γιορτάζει τα 30 χρόνια από την πτώση του τείχου που χώριζε την πόλη. Ο Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου εξέφρασε την ελπίδα η τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τι 25 Νοεμβρίου την λογική των προκλήσεων και την πολιτική των κανονιοφόρων και να επιτρέψει την επανέναρξη των συνομιλιών. Επισήμανε ακόμα πω ο πρόεδρο Αναστασιάδη διαθέτει την πολιτική βούληση και επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την επίτευξη μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία προ όφελο όλων των Κυπρίων που θα εδράζεται στι αποφάσει και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Την αντίδραση του πάντω στο ενδεχόμενο να παραστεί ο Μουσταφάκιντζή στην Τριμερή του Βερολίνου εξέφρασε ο ψευδοπροθυπουργό και ηγέτη του κόμματο Εθνική Ενότητα στα κατεχόμενα, Ερσίν Τατάρ. Σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε ότι ο Ακιντζή έχασε την εμπιστοσύνη του λαού και τον καλεί να μην παραστεί στι διαπραγματεύσει και να μην συζητά σημαντικά θέματα όπω η κυριαρχία, η ασφάλεια, το εδαφικό, η ηθαγένεια και οι εγγύησει, καθώ δεν εκπροσωπεί την βούληση των Τουρκοκυπρίων.